Κοιτάξτε, νομίζω θα είδατε και εσείς θέσεις ότι στη Βουλή αυτό το οποίο επιχειρήθηκε από τη μεριά της κυβέρνησης ήταν ένα, θα έλεγα, μικρό κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Γιατί ουσιαστικά χωρίς την παραμικρή διαβούλευση, χωρίς καν να έχει γίνει συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, χωρίς καν να έχει περάσει από την επιστημονική υπηρεσία της Βουλής, ήρθε μια τροπολογία η οποία ορίζει ότι ο μοναδικός τρόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας των εθνικών εκλογών, παρότι το νομοσχέδιο ήταν για τις ευρωεκλογές και μόνο, των εθνικών εκλογών για τους απόδημους είναι η επιστολική ψήφος. Εμείς πρέπει να σας πω ότι είμαστε υπερήφανοι, γιατί η στάση μας ήταν εξ αρχής μια στάση δημοκρατικής σοβαρότητας και θεσμικής υπευθυνότητας. Μια στάση η οποία δικαιώθηκε τελικά από τους τακτικισμούς και αυτήν την θεσμική παρεκτροπή από την πλευρά της κυβέρνησης. Δυστυχώς είδαμε άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης και μάλιστα της προοδευτικής αντιπολίτευσης να σπέβδουν να δώσουν τη συνένεσή τους στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και τελικά να αναγκάζονται τελευταία στιγμή να ανακρούσουν πρίμνα όταν είδαν ότι προχωράει αυτή η πραξικοπηματική λογική από τη μεριά του Υπουργείου Εσωτερικών. Χρειάζεται στα θεσμικά ζητήματα να τα αντιμετωπίζουμε με δημοκρατική υπευθυνότητα. Εμείς αυτό κάναμε από την πρώτη στιγμή, αυτό αναδείξαμε και στη Βουλή, την αντισταγματικότητα των διατάξεων και τους κινδύνους που περιέχουν για τη δημοκρατία μας και σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσουμε. Η Νέα Αριστερά θα είναι η δύναμη της δημοκρατικής υπευθυνότητας, η δύναμη της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ελληνικού λαού.